Η μία ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αποφάσεις που αφορούν σε σημαντικά έργα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης συνεχίζονται, δημιουργώντας αισιοδοξία και ικανοποίηση σε δημοτική αρχή και δημότες. Μετά την ανακοίνωση για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου, μετά την αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΣΕ σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα, έρχεται να προστεθεί και ακόμη μία πολύ σημαντική απόφαση για την οποία χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια και να δοθούν πολλοί αγώνες. Κατόπιν συνένεσης του ΤΑΙΠΕΔ, είχε Κερσαία Δυτική Ζώνη εκτάσεως 43 στρεμμάτων παραχωρείται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να αναπλαστεί προς όφελος των δημοτών. Απόφαση που χαροποίησε ιδιαίτερα το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Το συνέστημα που κυριαρχεί εδώ στο Δημαρχείο από την Παρασκευή, γιατί από τότε είναι γνωστή η είδηση, είναι μόνο χαρά. Και είναι μόνο χαρά γιατί καταφέραμε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια διεκδικήσεις και αγώνες όλων των Δημοτικών Συμβουλίων διαχρονικά, των Δημάρχων και των Δημοτικών Αρχών, καταφέραμε επιτέλους να πατήσουμε στη Δυτική Χερσαία Ζώνη. Και μάλιστα πατήσαμε στη Δυτική Χερσαία Ζώνη με τη συνένεση αυτού του σχηματισμού που φαίνεται απάνθρωπος και ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δηλαδή με τη συνένεση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο την Παρασκευή, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης στην Αθήνα, μας παραχώρησε για 13 χρόνια την χερσαία δυτική ζώνη εκτάσεως 43 στρεμμάτων, όπου βέβαια σε αυτά τα 43 στρέμματα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπλάσουμε όλο το χώρο αυτόν προς όφελος των δημοτών της πόλης του Ειδημένου Δήμου μας. Χτίζουμε και διαμορφώνουμε την πόλη του μέλλοντος, τόνισε ο κύριος Λαμπάκης, λέγοντας πως οι κόποι δεν πάνε χαμένοι. Και η σημερινή απόφαση έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από έργα που γίνονται, αλλά και που δρομολογούνται, όπως είναι το πάρκο Αλτιναμάζη, ο περιφερειακός, ο ποδηλατόδρομος, η σωτηρία των ιστορικών κτηρίων της πόλης, το πολεοδομικό σχέδιο, η αρχιτεκτονική μελέτη και πολλά ακόμη. Πριν από περίπου 8 χρόνια, ο χώρος αυτός, 9 χρόνια, δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών κατά χρήση στον Οργανισμό Λιμένους Αλεξανδρούπολης. Μετά τον Οργανισμό Λιμένους Αλεξανδρούπολης, υπεσήλθε και στο λιμάνι και στην χερσαία ζώνη, βέβαια, το ΤΑΙΠΕΔ και βέβαια έπρεπε να περάσουμε πλέον από όλα αυτά προκειμένου να διεκδικήσουμε την χερσαία ζώνη που εμείς πιστεύουμε ως Δήμος, όπως και ο κάθε Δήμος από τους άλλους 11 Δήμους που έχουν χερσαία ζώνη, τα λιμάνια όπου αναπτύσσονται στις πόλεις τους, ότι το κομμάτι αυτό ανήκει στην πόλη. Τα καταφέραμε λοιπόν και φαινόταν ένα γεγονός το οποίο ήταν έξω από τη λογική, γιατί ήδη στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σας ομολογώ ότι το είχαμε βγάλει την ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης και μείναμε μόνο στο κομμάτι της πάνω παραλίας, δηλαδή από την Αργό μέχρι και τη στοβή του γηπέδου. Την Παρασκευή όμως, όταν πληροφορήθηκα το ευτυχές γεγονός, συγκάλεσα μέσα την ομάδα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ξανατοποθετήσαμε την χερσαία ζώνη, τα 43 αυτά στρέμματα, υπολογίζοντάς τα μέσα στο ποσό των 8 εκατομμυρίων, το οποίο διεκδικούμε. Το μέτρο έχει ανοίξει από την Παρασκευή και κλείνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια έτσι είμαι στην απόλυτη ευτυχισμένη στιγμή να σας πω ότι εμπεριέχεται πλέον όλο το παραλιακό μέτωπο στην ανάπλαση. Ο κύριος Λαμπάκης τόνισε την καθοριστική συμβολή και τον ουσιαστικό ρόλο που έπαιξε σε αυτή την εξέλιξη η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κατανοώντας, όπως είπε από την πρώτη στιγμή, πως το συγκεκριμένο κομμάτι της χερσαίας δυτικής ζώνης πρέπει να δοθεί προς χρήση στους δημότες. Τελικά, για να πω πως φτάσαμε εδώ και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Γι' αυτό ευθύνεται καταρχήν η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ο πρόεδρός του, ο Χρήστος Ουδούκας και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είχαν πάρει ομόφωνη απόφαση πριν από περίπου 2,5 μήνες και συνέπιπταν οι απόψεις τους ότι η Δυτική Χερσαία Ζώνη ή τουλάχιστον ένα μέρος της που δεν ανήκει και δεν προορίζεται για τις λιμενικές ανάγκες, πρέπει να πέσει στην πόλη. Με αυτήν την αίσθηση του Προέδρου του Χρήστου του Δούκα, τον οποίο τον ευχαριστώ και είναι η πολλωστή φορά που συνεργαζόμαστε για τα συμφέροντα και του λιμανιού και της πόλης, με αυτήν λοιπόν την απόφαση του Προέδρου και των υπολείπων μελών,
φτάσαμε στην Αθήνα, στο Ταϊπέδ, όπου εκεί συνάντησα έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε γαμψά νύχια και μεγάλα δόντια για να δαγκώνει και να τεμαχίζει ανθρώπους και διεκδικεί στις δίκες. Βρήκα τον πρόεδρο του Ταϊπέδ, τον κύριο Πιτσιόρα, ο οποίος μου φέρθηκε τόσο απλά, τόσο έντιμα και τόσο ειλικρινά. Μου είπε καταρχήν ότι σαν άνθρωπος αποδέχεται το αίτημά μου και ότι είναι αληθινό και σωστό και δίκαιο και ότι θα αγωνιστεί προκειμένου να υλοποιηθεί. Και πράγματι, την Παρασκευή, μετά από πάρα πολλή αγώνα και μετά από πολλές γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ προς το Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε την απόφαση της Ολομέλειας, ομόφωνα μάλιστα, όπου μας παραχωρούν για 13 χρόνια όσο χρειάζονται, δηλαδή για να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο θα μας απορροφήσει από τα 8 εκατομμύρια τα 2.450.000 ευρώ.